το πώς ξεκίνησε το Predator από την Κύπρο και μια ομάδα Ισραηλινών πρώην αξιωματικών περιγράφει ο διακεκριμένος Ελληνοκύπριος ιστορικός και δημοσιογράφος Μακάριος Δρουσιώτης. Ο συγγραφέας είχε υπηρετήσει στο Προεδρικό Μέγαρο ως σύμβουλος του Νίκου Αναστασιάδη και καταγράφει τις μαρτυρίες του όχι μόνο για το Predator, αλλά και την αδυναμία του Νίκου Αναστασιάδη να παρακολουθεί τους πάντες για τα πάντα και να τους εκβιάζει μετά, όπως περιγράφει ο Μακάριος Δρουσιώτης. Η συλλογή πληροφοριών για πολιτικούς αντιπάλους ήταν στις προτεραιότητες του Αναστασιάδη. Αρχές Απριλίου του 2013, ο Πενταράς, ο επικεφαλής της ΚΥΠ, πήγε στον Αναστασιάδη έκθεση για προσωπικές σχέσεις του Υπουργού Οικονομικών Μιχάλη Σαρή. Την έκθεση είχε ζητήσει ο Αναστασιάδης για να εξαναγκάσει το Σαρή σε παρέτηση όταν αναζητούσε κάποιον από δύο Πομπέο Τράγο για το κούρεμα των καταθέσεων. Ο Αναστασιάδης κάλεσε τον Σαρή και του έδωσε αντίγραφο της έκθεσης. Η ΚΥΠ υπέκλεπτε την ηλεκτρονική αλληλογραφία του. Οι αποκαλύψεις του Δρουσιώτη, που υποστηρίζει ότι αργότερα έπεσε και ο ίδιος θύμα παρακολούθησης, δεν έχουν διαψευστεί από την Κυπριακή Προεδρία. Αν στην παραπάνω περιραίουσα ατμόσφαιρα προσθεθεί και η σχέση της Κύπρου με το Ισραήλ, γίνεται εύκολα αντιληπτό γιατί η Μεγαλόνησος αποτέλεσε τα τελευταία χρόνια το μεγάλο προνομιακό έδαφος για την ατιμόρυτη ανάπτυξη και την εξαγωγή συστημάτων υποκλοπής.